Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή με όλη την αγωνιστική επικαιρότητα του Πανιωνίου. Ήταν μία γεμάτη εβδομάδα, είχαμε πολλούς αγώνες σε όλα τα αθλήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε όλα ένα-ένα. Πού θα μας πας πρώτα, Σπύρο? Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε πρώτα από το βόλεϊ ανδρών. Καθώς στην εκτός έδρας ήταν γνώριση η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ιστορικού με 3-0 σετ από τον πρωτοπόρο Όφη και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει νικηφόρα τα play-off του πρώτου υποομίλου της Α2 Μαργαρίτα. Η ομάδα του Ηρακλείου της Κρήτης ήταν ανώτερη συνολικά από τους κεανέρυθρους και μοιραία ήρθε η ήττα. Ο Όφη λοιπόν Μαργαρίτα έχει πλέον 7 βαθμούς, ξεκίνησε με 4 να πούμε κυρίες και κύριοι, τα play-off, ενώ ο Πανιώνιος έμεινε στους 2, από αυτούς που ξεκίνησε κιόλας. Στο άλλο μάτς της αγωνιστικής, η Ροδίων Άθλησης νίκησε με 3-1 τον Πανερυθριακό και έφτασε τους 6 πόντους, βαθμούς, ενώ η ομάδα της Νέας Ερυθρέας έμεινε στον 1 βαθμό. Ωραία. Θα ήθελα να μας πεις λίγο τα σετ. Λοιπόν, το πρώτο σετ ήρθε 25-13, το δεύτερο 25-14 και το τρίτο 26-24. Να πούμε κυρίες και κύριοι και Μαργαρίτα ότι η έκβαση του αγώνα ήταν το λιγότερο μπροστά στη σκηνή που εκτελήθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου σε μια πάρα πολύ όμορφη και ξεχωριστή στιγμή για τον αθλητισμό, οι παίκτες του Όφη, κάτι που είχαμε δει και στο ποδόσφαιρο, και του Πανιωνίου, φίλαθλοι του Όφη οι οποίοι βρέθηκαν στο παιχνίδι, μαζί με την νικήτρια τη ζωή Ρενάτα, η φίλαθλος του Ιστορικού που δίνει μάχη με τον καρκίνο, φωτογραφήθηκαν μαζί στο γήπεδο, στέλνοντας μηνύματα για το τι είναι το πραγματικό νόημα της, του αθλητισμού και της ζωής. Πολύ σημαντικό αυτό να φανιέται μέσα από τον αθλητισμό. Δράτω με τις ευκαιρίες, Μαργαρίτα και κύριοι και κύριοι, να πούμε ότι μια αντίστοιχη κίνηση είδαμε στη Football League, στο μάτς του ΑΟ Τρικάλων με τον Απόλλων Πόντου, όπου οι φίλαθλοι των Τρικάλων βάλανε ένα αντίστοιχο πανό και να πούμε και συγχαρητήρια και εκεί. Καλά κάνεις και τα αναφέρεις όλα αυτά. Είναι βασικό να τα ακούμε. Να περάσουμε βόλεϊ γυναικών. Όχι, όχι. Θα μας πεις πρώτα πού είναι η δεύτερη αγωνιστική των play-off. Είναι εκτός έδρας, αντιμετωπίζουμε τον Πανερυθραϊκό στις 9 Τρίτου. Ωραία. Και μπορούμε να περάσουμε στο βόλεϊ γυναικών. Πάμε στο βόλεϊ γυναικών, κυρίες και κύριοι, καθώς εκτός έδρας ήταν γνώρισαν τα κεανέρυθρα κορίτσια του Μακρόπουλου από τον δυνατό ΠΑΟΚ με 3-0 σετ και δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής Pre-League. Θα ήθελα να μας πεις λίγο τα σετ. Ωραία, 25-2, 25-17, 25-21. Στην τελευταία αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, στις 9 Τρίτου θα αντιμετωπίσουμε την Άρτεμις Κορυδαλλού εκτός έδρας, οπωσδήποτε νίκη. Μακάρι, να κλείσει η χρονιά με χαμόγελο και την παραμονή στη Pre-League. Το χρειαζόμαστε. Έτσι, πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη συγκέντρωση που έχει δείξει η γυναική ομάδα του Ιστορικού στα τελευταία παιχνίδια, μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Έτσι είναι, Σπύρο. Σωστά. Να πούμε για τις υποδομές βόλεϊ και σε αυτό το σημείο, Μαργαρίτα, να πούμε ότι πάντα λέμε τις υποδομές και όλους τους αγώνες βάσει την ώρα που γράφεται η εκπομπή στα πανιόνια.gr στο Web TV. Φυσικά υπάρχει 24ωρη ενημέρωση από τα πανιόνια.gr που είναι η καθημερινή σας συνήθεια και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Οπότε αν έχουμε παραλείψει κάτι, το βλέπετε από εκεί. Υποδομές βόλεϊ λοιπόν, Πέδες Πανιόνιος Πήγασος Χαϊδαρίου 3-0. Να πούμε. 3-0 τα σετ. Και πού πάμε τώρα, Μαργαρίτα? Λοιπόν, να πάμε στο μπάσκετ γυναικών όπου είχαμε. Όχι. Πού πηγαίνουμε? Λάθος. Στο χάντμπολ. Βέβαια. Σωστά. Παρέλειψα το χάντμπολ. Βιάζεσαι. Ειδικευόμαστε, ξέρεις. Ναι. Ένας... Γι' αυτό έχασε ένα δόνο με διακόμιση. Γιατί θες να πεις τα πιο θετικά για τον μπάσκετ ανδρών. Μάλλον, ναι, βιάζομαι να φτάσω εκεί. Έχω θετικά όμως και στο χάντμπολ ανδρών, οπότε. Ας μείνουμε εδώ. Η Σόπαλ είναι η ανδρική, ήρθε το παιχνίδι, Μαργαρίτα, η Σόπαλο ήταν το παιχνίδι του handball ανδρών. Η ομάδα του handball ήρθε η Σόπαλ, για να το πω σωστά αυτή τη στιγμή, συγχωρέστε με, 22-22 με τον Ηλυσιακό, ενώ το ημίχρο ήταν 13-9. Σαφέστατα η ομάδα του Κατσαρά ανέβασε ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο και παραμένει αίτητη, Μαργαρίτα, για ακόμα ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής και με αυτή την ισοπαλία, κυρίες και κύριοι, παραμένει στη δεύτερη θέση και καθόλου απίθανο, Μαργαρίτα και κυρίες και κύριοι, η κεανέρυθρη ομάδα να παίξει και στα play-off για την άνοδο. Αν συνεχίσει με αυτή την εικόνα που έχει παρουσιάσει στις τελευταίες αγωνιστικές. Ωραία, μακάρι.
Θα περάσουμε λοιπόν στις υποδομές hardball, κυρίες και κύριοι, καθώς Πέδες, Πανιώνιος Ιωνικός 36-34, ενώ το ημίχρονο 19-21. Παμπέδες Β, Πανιώνιος Πολιτεία 23-28, ενώ το ημίχρονο 12-16. Παγκορασίδες Α, Πανιώνιος Όφν 4-39, ενώ το ημίχρονο ήταν 1-21. Ωραία. Τώρα μπορούμε να πάμε στο μπάσκετ γυναικών. Μπορούμε να πάμε. Ωραία. Λοιπόν, στο μπάσκετ γυναικών είχαμε ήττα, Σπύρο. Δυστυχώς, ιτηθήκαμε εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλα με 62-58. Στα δεκάλεπτα δίνουν μια εικόνα του αγώνα. Μπορείς να μας τα πεις εσύ. Ήταν ένα παιχνίδι για την 16η αγωνιστική, 8-16, 32-25, 42-42, 62-58. Όπως είδαμε, μπήκανε δυνατά οι κοπέλες στο πρώτο δεκάλεπτο, έδειξαν να μπορούσαν να πάρουν αυτή τη νίκη. Ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, ακριβώς. Όπως βλέπουμε, 42-42. Και μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ ανταγωνιστικές, ναι. Αλλά στο πρώτο κιόλας ήταν μπροστά με πολύ μεγάλη, με double score, ας πούμε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν μέχρι τέλους και έτσι ιτήθηκαν. Στην επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζουμε τα Καλύβια Θωρικού εκτός έδρας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον επόμενο αγώνα για την ομάδα του Γιώργου Ρουμπελάκη. Mm-hmm, και που περνάμε τώρα, Σπύρο, αυτή τη στιγμή θα πάμε στο μπάσκετ ανδρών, mm-hmm. αλλά θα ήθελα να πω ότι σημαντική δουλειά γίνεται, και δεν λέμε τις υποδομές μπάσκετ σε την εκπομπή που γράφεται τώρα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, mm-hmm. υπάρχει ενημέρωση. Να πούμε ότι αίτητοι είναι οι Πέδες, mm-hmm. και θα παίξουν την Τρίτη και την Τετάρτη έφηβη σε αντίστοιχα παιχνίδια με το μπάσκετ ανδρών που θα πεις τώρα, δηλαδή που θα αντιμετωπίσουν την αντίστοιχη ομάδα. Μάλιστα. Και να πούμε και συγχαρητήρια και στις νεάνιδες στο μπάσκετ που πάνε πάρα πολύ καλά, διότι περάσανε στα ημιτελικά του play-off για την ΕΣΚΑΝΑ, για το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ. Μάλιστα. Ωραία, οπότε περνάμε στο μπάσκετ ανδρών, όπου είχαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας απέναντι στο Λαύριο, όπου ήταν και το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη νέα τους πλέον έδρα, στο κλειστό στο Φάληρο. Νίκησαν με 101-91. Η ομάδα ξεκίνησε εξαιρετικά. Από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε ότι είχε καλό ρυθμό στο μάτς, έλεγχε τον αγώνα, προηγήθηκε μέχρι και με μεγάλη διαφορά, μπήκε ακόμη και με 10-12 πόντους μπροστά. Όστιν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, πρέπει να αναφέρουμε, Σπύρο, στο συγκεκριμένο μάτς. Μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 15 πόντους. Είχε πάρει δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο, τελείωσε 30-16, και εκ των οποίων οι 15 πόντοι ήταν του Όστιν. Ήτανε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στη δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, συνέχισε στο ίδιο ρυθμό η ομάδα του Βασίλη Φραγκιά και μάλιστα έφτασε και στο συν 19 κιόλας, μια πολύ σημαντική διαφορά, η οποία της έδωσε αέρα και στην τρίτη περίοδο, όπου το Λαύριο, παρά που προσπάθησε να πιέσει τον Πανιώνιο και μείωσε κάπως το σκορ, έφτασε τη διαφορά κοντά στους 10 με 11 πόντους, τελικά ψύχρεμα ο Πανιώνιος, ο ιστορικός, κατάφερε και έφτασε στο τέταρτο δεκάλεπτο στο συν 11. Στο τέταρτο δεκάλεπτο δυστυχώς τα πράγματα γίνανε λίγο θρίλερ, αλλά ευτυχώς με τέλος καλό. Καθότι το Λαύριο έτσι σταδιακά, αργά αλλά σταθερά που λέμε, έφτασε τη διαφορά και στο καλάθι από εκεί που ήταν πίσω μείον 10-15 πόντους. Παρόλα αυτά έδειξε σθένος και ψυχραιμία η ομάδα, οι Κιανέριθροι, και έτσι κράτησαν τη διαφορά και την ξανανέβασαν υπέρ τους στο συν 10, όπου και ήταν το τελικό σκορ 101-91 με εκείνο το εντυπωσιακό τρίποντο του Μπέρι στο 0 του χρονόμετρου, που πραγματικά ξεσήκωσε τους φιλάθλους, οι οποίοι πρέπει να αναφέρουμε, Σπύρο, ακολούθησαν την ομάδα και στο Φάληρο, πανηγύρισαν Γούρικη, ακριβώς, Γούρικο, έδρα. Με το δεξί δηλαδή μπήκαμε στο γήπεδο αυτό. Και μάλιστα ήταν εντυπωσιακό το πώς πανηγύρισαν παίκτες και οπαδοί αυτή τη νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε. Ήταν με την πλάτη στον τοίχο πλέον, κάθε απώλεια βαθμών κοστίζει στην ομάδα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Και σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε λίγο τους σκόρερ. Πρώτο σκόρερ Όστιν με 25, ο Μπέρι με 20
πόντους και επίσης να τονίσουμε ότι και το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Χάμιλτον, ξεκίνησε καλά, σημείωσε 10 πόντους και έχει δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει και να προσφέρει πολλά στους και ανέρυθρους. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ντάρνελ Χάρις και του Βασίλη Φραγιά, του τεχνικού της ομάδας, που έκαναν στην κάμερα του πανιόνια.gr. It's been a while since we got a win. We've been preparing all month to, for this win. For us to say the lead, we knew this game. Μου είπε ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη, ότι είχαν προετοιμαστεί πολύ για να πάρουν αυτή τη νίκη. Το καταφέρανε. We knew we had to win this game to set the lead. We've been practicing hard. We had a lot of ups and downs, but today we stayed together and we fought hard and we came out with a win. Είχαν πολλά πάνω κάτω, δουλέψαν όμως πολύ σκληρά και αυτό τους βγήκε στο σημερινό παιχνίδι. At the end of the game, what happened and you gave the chance to the other? We knew they were going to make a run. They're a good team. So we knew once they made their run, we just got to stay together and stay patient. And that's what we did. You know, they made some tough shots. We and Buford made some tough shots in the second half. We got hot. And, you know, they're a good team, but we stayed together and fought as a team. We knew we did that. Το ρώτησα σχετικά με τα τελευταία λεπτά του αγώνα που έδωσαν την ευκαιρία στην αντίπαλη ομάδα να πλησιάσει. Μήπως έγιναν κάποια λάθη, παρόλα αυτά μείναν ενωμένοι. Με αποτέλεσμα να πάρουν αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Ήταν πολύ καλή και η αντίπαλη. Ήταν δύσκολο, αλλά όντας ενωμένοι πήραν αυτή τη νίκη. Thank you very much. Πείτε μας δύο και πήρατε μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά γιατί κάνανε μια προσπάθεια. Είναι μια ομάδα πολύ καινούρια γιατί έχουμε βάλει δύο παιδιά μέσα στην εξίσωση της ομάδας. Έχουμε αλλάξει έδρα, έχω ξαναγυρίσει εδώ μετά από δύο μήνες. Όλα καινούρια. Το θετικό ήταν ότι ανταποκριθήκαν οι παίκτες. Βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος και οφείλω να ευχαριστώ πραγματικά γιατί ήρθαν εδώ να μας βοηθήσουν σε ένα γήπεδο το οποίο θα ήθελα να ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καμιά σχέση η έδρα από τον Αρτάκης, αλλά παρόλα αυτά ακούσαμε τις φωνές που μας δώσανε κουράγιο τις στιγμές που τα πράγματα ήταν δύσκολα για μας και νομίζω ότι τελικά αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήσασταν στην αρχή, πώς βγήκατε την ομάδα? Διαφορετική. Καταρχήν έχουν γίνει πολλές αλλαγές παιχτών, έχει αλλάξει λίγο το στυλ. Μπορεί να σημαίνει ότι ήταν η ομάδα χειρότερη λίγο από αυτό το πράγμα καλύτερη. Καθένας προπονητής προσπαθεί να βάλει τα δικά του πράγματα. Ξέρω ότι μας παίζει ο χρόνος, ξέρω που είμαι, ξέρω ότι οι άνθρωποι του Πανιωνίου και όλος ο κόσμος του Πανιωνίου θέλει η ομάδα να μείνει στην Α1 για να έχει του χρόνου μια διαφορετική πορεία από ό,τι φέτος. Δεν αξίζει στον Πανιωνίου να προσπαθεί να σωθεί. Δεύτερη χρονιά συνεχόμενη. Πιστεύω τα καταφέρουμε. Τα σημεία που θέλετε να βελτιώσετε ενώ και τον επόμενο αγώνα. Την άμυνά μας, άμα δείτε το ταμπλό, 91 πόντου είναι πάρα πολύ, αλλά είναι μια ομάδα και το Λαύριο που παίζει σε αυτέμπο. Εμείς είμαστε καλή εξωτική ομάδα και που πρέπει σίγουρα να διορθώσουμε πολλά πράγματα είναι στην άμυνά μας. Τώρα, επειδή παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και θα έχουμε έτσι κι αλλιώς το θεωρώ λίγο ρεπό, ας ανοίξει το μαξίμωρο, έχουμε 15 μέρες να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να εμφανιστούμε καλύτεροι στο μάτς με το Ρέθμο εκτός έδρας. Και αφού ακούσαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του αγώνα, πάμε Σπύρο να περάσουμε στις υποδομές ποδοσφαίρου πριν ναι, δούμε τη Super League. Βεβαίως. Την είδα γνώρισε η K15 του Ιστορικού από τον Ολυμπιακό με 3-0, ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής. Ενώ πολύ καλύτερη ήταν η K17 του Πανιωνίου και πήρε δίκαια την εκτός έδρας νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό για τον νότιο όμιλο της Super League της K17, ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Ζαλάβρα προηγήθηκε στο 37 με τον Κουτσάκη, ενώ στο 65 ο Μιραφιόρη έκανε το 0-2 για τον Ιστορικό. Ωραία. Την εκτός έδρας ήταν με 2-0 από τον Ατρόμητο, γνώρισε η K19 του Ιστορικού για την 23η αγωνιστική της Super League K19. Ωραία, και να περάσουμε στη Super League και στο κύπελο Σπύρο, καθότι είχαμε και τον αγώνα, τον επαναληπτικό, στην προημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδος, όπου ο Πανιώνιος αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ιτήθηκε με 4-2 και ήταν μια πρόκληση την οποία την έχασε άδικα ο Ιστορικός. 4-2 στην παράταση. Στην παράταση, mm-hmm. Ναι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα, το σκορ ήταν 2-1. Δυστυχώς ο Πανιώνιος ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στο περισσότερο μέρος του παιχνιδιού, είχε μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία, mm-hmm. Μάλιστα αντέδρασε και άμεσα στον γκολ που δέχτηκε από τον ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ στο 32. Δύο λεπτά μετά ο Πανιώνιος με τον Ντουμισάη έκανε
το 1-1 και ύστερα έδωσε έμφαση στην άμυνά του, η οποία πραγματικά ήταν υποδειγματική. Και παρόλο που στο 83 ο ΠΑΟΚ με το Σφιντέρσκι έκανε το 2-1 και έτσι πήγε το μάτς στην παράταση, ο ιστορικός δεν το έβαλε κάτω. Πίστευε στον εαυτό του, πίστευε στις ικανότητες των παικτών του και Άκης Μάτζιος και οι ίδιοι. Και ήταν σίγουρο ότι μπορούσαν να πάρουν αυτή την πρόκριση και έτσι και ο Καμαρά, ο οποίος μόλις είχε μπει αλλαγή στο 94, έκανε το 2-2. Πλέον τα πράγματα είχαν δυσκολέψει για τον ΠΑΟΚ. Σπύρο, χρειαζόταν 2 τέρματα για να πάρει, να περάσει εκείνος στα ημιτελικά. Και δυστυχώς το πρώτο γκολ που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ ήρθε στο 114 από τον ΑΚΠΟΜ και είχαμε το 3-2 και στο 118 ήρθε αυτό το άδικο πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Βεϊρίνια και σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι παίκτες έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να κάνουν σέντρα και νομίζω ήταν και απόλυτα λογικό καθότι ήταν μια πρόκριση που ήταν στα χέρια της ομάδας, φαινόταν ότι θα την πάρουν, την αξίζανε, τι δικαιούντουσαν πραγματικά. Και δυστυχώς αυτό το πέναλτι καθόρισε αυτό το μάτς εις βάρος του ιστορικού. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να μείνουμε στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας μας, η οποία έδειξε στένος, ακριβώς, σε μια δύσκολη έδρα, ένα δύσκολο μάτς και στην παράταση δεν τους κατέβαλε ούτε κούραση ούτε τίποτα. Και αυτά από το κύπελο, να περάσουμε στη Super League και στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου ήταν και το παιχνίδι που βγήκανε τα διάφορα προβλήματα και η κούραση και οι απουσίες καθότι είχαμε αρκετούς παίκτες τραυματισμένους και κάρτες και έτσι ιτήθηκε ο Πανιώνιος με 3-0. Το πρώτο γκολ ήταν και δύο εύκολα γκολ τα οποία έβαλε ο Ατρόμητος. Προήλθαν από κάποιες τελικές φάσεις και κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Φυσικά θα μπορούσε όμως το παιχνίδι να είναι και 0-1, έτσι. Ακριβώς, αυτό θα σου έλεγα μόλις τώρα κιόλας, Σπύρο, εννοείται αυτό. Καθότι η πρώτη φάση του αγώνα ήταν εκείνο το γκολ του Ντουρμισάη, το οποίο θεωρήθηκε offside και έτσι ακυρώθηκε. Κακός, διότι αυτό θα άλλαζε όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού, πρέπει να το πούμε αυτό. Όταν μόλις το 9 ακυρώνεται ένα γκολ σου, σίγουρα αλλάζει και η ψυχολογία και τα πατήματα, όλος ο ρυθμός του αγώνα αλλάζει. Παρ' όλα αυτά ήρθε το πέναλτι στο 18 από τράβηγμα του Μαξίμοβιτς. Ο ίδιος ο παίκτης θεώρησε ότι είχε προϋπήρξε τράβηγμα, το είπα επιτέλους πάνω του. Και όντως προϋπήρξε. Τελικά όμως το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Κουλούρης έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους και στο 25 είχαμε και αυτό το αυτογκόλ του Μπανανά, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι και στο μάτς στη Νέα Σμύρνη είχε πάλι βάλει αυτογκόλ, πάλι απέναντι στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω τι. Ναι, συμπτωματικό, απλά έτσι το αναφέρουμε, όχι ότι καμία σημασία. Και έτσι λοιπόν το τρίτο γκολ ήρθε στο 53. Από τον Ενσιγκουλού μετά από λάθος της άμυνας των Κιανέριθρων. Πάντως να σου πω, Μαργαρίτα, ότι ένα κοινό που είχε το παιχνίδι του Ατρόμητου και ένα κοινό που είχε και του ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι η κακή διαιτησία ενάντια στον ιστορικό. Αυτό το θέμα της διαιτησίας είναι ένα αυτά. Πρόβλημα. Αναφερόμαστε πάντα, είμαστε μια εκπομπή που κάνουμε αγωνιστική επισκόπηση. Mm-hmm. Δεν είναι η δουλειά μας να μπούμε σε άλλες οπτικές. Αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε και μας επιτρέπει και είναι πάρα πολύ κακή διαιτησία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Να προχωρήσω. Ήταν ένας αγώνας λοιπόν όπου ο Πανιώνιος προσπάθησε παρά που βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι και τελευταία στιγμή προσπάθησε να βάλει ένα τέρμα στο Περιστέρι. Στο 89 είχαμε και τη χαμένη ευκαιρία από τον Μπανανά που θα μπορούσε να είχαμε το 3-1. Αυτό δεν ήρθε, βγήκε η κούραση, οι απουσίες επηρέασαν και φτάσαμε σε αυτή την ήττα. Αλλά δεν πειράζει διότι η ομάδα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο. Και να δούμε και λίγο και τις δηλώσεις του Άκη Μάτζιου, ο οποίος τόνισε ότι δεν έχει παράπονα από τους παίκτες του. Όπως είπε, είχαμε πολλές απουσίες, δεν είχαμε την ευκαιρία να φρεσκάρουμε την ομάδα. Στο ξεκίνημα του αγώνα θα μπορούσε να ήταν το 0-1, αντί γι' αυτό έγινε το 2-0 μέσα σε 2 λεπτά. Δεχτήκαμε εύκολα γκολ και αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Για το offside είπε ότι ήταν ξεκάθαρο, ήταν η στιγμή που αντί να γίνει το 0-1 έγινε το 2-0. Και ο Ντουμιρσάη από τη μεριά του είπε
ότι ήταν πολύ καλή ομάδα Ατρόμητος, φάγαμε γελία γκολ, ήμασταν κουρασμένοι, συνεχίζουμε, θα είμαστε πιο φρέσκοι την επόμενη εβδομάδα. Και για το offside, όπως και εκείνος τόνισε, πιστεύει ότι δεν ήταν offside και ότι δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτά, λάθη γίνονται. Βέβαια, όταν σου ακυρώνεται ένα γκολ στο 9, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Συγχαρητήρια και στον κόσμο του Πανιωνίου, ο οποίος ακριβώς βρέθηκε στο Περιστέρι, υποστήριξε την ομάδα, ακριβώς τη χειροκρότησε μέχρι τέλους, παρά την ήττα, μα το άξιζε όμως η ομάδα, γιατί δεν σημαίνει, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση, παρά τα προβλήματα, κούραση. Μην ξεχνάμε όλη την καλή της πορεία και το τι έχει καταφέρει. Λοιπόν, το επόμενο μάτς είναι απέναντι στον Πανετολικό, εκτός έδρας στις 11 Τρίτου στις 7 το απόγευμα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να βλέπουμε έτσι την ομάδα μας ανεβασμένη. Αυτά από εμάς, τα ξαναλέμε. Γεια σας, καλή εβδομάδα.